Και είναι μια εξαιρετική συγκυρία το γεγονός ότι έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον γνωστό καθηγητή, τον κύριο Δημοσθένη Δαβέτα, ο οποίος όμως είναι και υποψήφιος ευρωβουλευτής με την Ένωση Κεντρών, και θερμά τον ευχαριστώ για την παρουσία του. Καλημέρα κύριε Δαβέτα, τι κάνετε? Καλημέρα κύριε Σπυλιόπουλε, καλημέρα. Πριν μιλήσουμε για τη δική σας υποψηφιότητα, δώστε μας λιγάκι την εικόνα. Φαντάζομαι ότι συνεχίζετε να είστε στο πήγαινέλα με το Παρίσι, λόγω των υποχρεώσεων σας των ακαδημαϊκών δηλαδή. Είμαι συνέχεια στο πήγαινέλα και μου δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα, αν θέλετε, αυτό, γιατί δεν μπορώ να τα βγάλω όλα πέρα ανάμεσα στα μαθήματα και στην προσπάθεια που έχω για το, αν θέλετε, για την Ευρωβουλή, άμεσα, καθότι Ευρωπαίος πολίτης και τόσα χρόνια εμπειρία στο αντικείμενο. Ναι. Αλλά τι να κάνω, θα δώσω τη μάχη μου με τα λίγα που έχω. Και σας εύχομαι να είναι επιτυχής. Τώρα, δώστε μας λίγο μια εικόνα. Τι γίνεται, δεν τελείωσε η ιστορία με τα κίτρινα γυλαίκα? Όχι, δεν έχει τελειώσει καθόλου. Το αντίθετο, έχουμε μια αναζωοπήρωση, διότι ο Μακρόν, η πολιτική του Μακρόν αποδεικνύεται λάθος ή τουλάχιστον η θελημένη έτσι όπως είναι. Θα σας πω γιατί. Διότι κοιτάζει αφιψηλού την όλη υπόθεση. Μετά το πρώτο μήνυμα που πήρε από τα κίτρινα γυλαίκα, δημιούργησε αυτό που ονομάζει «Debat National» στα γαλλικά, που σημαίνει δηλαδή «εθνικός διάλογος», και κατέβηκε κάτω στη βάση, μίλησε με τους δημάρχους και προσπάθησε με τον κόσμο να έρθει σε επικοινωνία και να ακούσει τα προβλήματά τους. Αυτό θεωρήθηκε κάτι το θετικό, σύν το ότι είχε δεχτεί κάποιους άλλους όρους, και έτσι υπήρξε μία μείωση των κίτρινων γυλαίκων, με την έννοια ότι αφού ο πρόεδρος είναι σε διαβούλευση. Είχαν προηγηθεί και κάποιες εξαγγελίες για αύξηση του κατώτατου μισθού και μπλα μπλα μπλα, διάφορα, Αυτό ήταν μια στρατηγική πονηρή, διότι από τη μία έλεγε αυτό και από την άλλη προσπαθούσε να ξαναφέρει πάνω στους νόμους οι οποίοι είχαν δημιουργήσει προβλήματα, τα ζητήματα αυτά, να τα ξαναφέρει στην επικαιρότητα, να τα ξαναζωντανέψει. Με αποτέλεσμα, πιστεύοντας ότι ο χρόνος θα τον βοηθήσει, να θεωρήσει ότι τις τελευταίες δύο εβδομάδες τα πράγματα ήταν καλά για αυτόν και ότι μπορεί να προχωρήσει σε διάφορες εξαγγελίες και ότι τα κίτρινα γυλαίκα ουσιαστικά έχουν τελειώσει και ότι είναι μια ομάδα τρομοκρατών ή, αν θέλετε, μια ομάδα ακροδεξιών την πρώτη εβδομάδα, τη δεύτερη εβδομάδα ήταν μια ομάδα ακροαριστερών και ούτω καθεξής. Κάθε λίγο τους έβαζε ένα τίτλο. Πού τελειώνει αυτή η ιστορία κατά τη γνώμη σας? Θα τελειώσει δύσκολα, διότι τα κίτρινα γυλαίκα, βλέποντας την τακτική του Μακρόν, αποφάσισαν να χτυπήσουν με βία. Άρα έχουμε βίαιες συγκρούσεις. Πέρασε και ένα νομοσχέδιο τώρα, το οποίο δίνει μεγάλη ελευθερία στην αστυνομία να χτυπάει στο ψαχνό, πολύ άγρια, που σημαίνει ότι από τις δύο πλευρές έχουμε μία έξαρση της βίας. Αλλά αυτό το οποίο πρέπει να εντυπωσιάσει και μας εντυπωσιάζει, κύριε Σπυλιόπουλε, είναι ότι παραμένει το ένα στους δύο Γάλλους που στηρίζουν τα κίτρινα γυλαίκα, παρότι αυτοί οι ίδιοι Γάλλοι διαφωνούν με τις βιαιότητες. Μάλιστα. Άρα έχει υπάρξει ένας πολιτικός χρωματισμός μετά από όλη αυτή τη διάρκεια? Καμία. Λέω, στην αρχή νομίσανε όλοι, λέγω, ότι ήταν η άκρα δεξιά, η Λεπέν. Μετά είπανε τώρα τελευταίες εβδομάδες ότι είναι η άκρα αριστερά, ο Μελανσόν και ούτω καθεξής. Αποδεικνύεται ότι αυτό το οποίο είχαμε πει και την πρώτη φορά που εμφανίστηκα, που είχαμε μιλήσει μαζί στο ραδιόφωνο, ότι τα κίτρινα γυλαίκα δεν έχουν, κατά έναν περίεργο τρόπο, δεν έχουν κανένα πατρονάρισμα και ότι είναι καθαρά, εκφράζουν αυτό το οποίο εγώ σας είπα από την αρχή, την λεγόμενο Μάη του 68, αλλά Μάη διαρκείας της μεσαίας τάξης. Η μεσαία γαλλική τάξη έχει εξεγερθεί. Και κυρίως η περιφέρεια. Κυρίως η περιφέρεια. Αλλά όταν παραμένουν μετά από τόσα επεισόδια, μετά από 12 νεκρούς, μετά από τόσους ακροτηριασμούς και τραύματα, παραμένει ένα στους δύο Γάλλους, η χθεσινή, αυτό που σας λέω, είναι η χθεσινή δημοσκόπηση, η οποία προήλθε από το Παριζιάν και το Φιγκαρό. Λέω και τις πηγές. Τώρα, κύριε καθηγητά, να δούμε λιγάκι και την υποψηφιότητά σας. Καταρχήν, πώς αποφασίσατε να εκτεθείτε στις ευρωεκλογές? Δεδομένων των δυσκολιών που περιγράψατε, έτσι. Έχω τόσα χρόνια που γνωρίζω την Ευρώπη τόσο καλά, θα τολμούσα να πω χωρίς έπαρση, καλύτερα να μην πω από όλους τους άλλους, από πάρα πολλούς υποψηφίους. Βλέπω τι μπορεί να γίνει σε θέματα ευρωπαϊκά και ειδικά σε θέματα πολιτισμού και παιδείας, και δεν γίνεται. Είτε γιατί οι ευρωβουλευτές που πηγαίνουν εκεί ασχολούνται με άλλα θέματα, γεωργικά, α, β κτλ, είτε γιατί δεν γνωρίζουν το αντικείμενο.
και υπάρχουν φοβερά κονδύλια σε επίπεδο παιδείας και πολιτισμού, τα οποία μένουν αχρησιμοποιητά. Σαν γνώστης του αντικειμένου, θεωρώ ότι μπορώ να βοηθήσω σε αυτό το θέμα, στο θέμα της παιδείας, του πολιτισμού, στο θέμα της ευρωπαϊκής συνείδησης, στο θέμα της μάχης για μια νέα ευρωπαϊκή ταυτότητα, και να μπορέσω να προσφέρω, γνωρίζοντας και απελευθερώνοντας με την προσπάθειά μου, αυτά τα κονδύλια. Ναι. Διότι η Ελλάδα έχει πολιτισμό, αλλά δεν τον εξάγει ως μια μορφή ανάπτυξη. Και γιατί με την Ένωση Κεντρών, κύριε Δαβέτα? Θα σας πω γιατί. Διότι αποφάσισα ότι η θέση μου για τη Μακεδονία ήταν ξεκάθαρη. Εξ αρχής είχα μια θέση που έλεγα ότι να βρούμε λύση για τη Μακεδονία, να βρούμε λύση δηλαδή για το πρόβλημα, ναι, αλλά όχι να δώσουμε τον τίτλο Βόρεια Μακεδονία. Δεν αποδέχομαι λοιπόν την συμφωνία των Πρεσπών. Και δεν την αποδέχομαι όχι γιατί δεν θέλω λύση με την άλλη πλευρά, το αντίθετο, αλλά ο όρος Βόρεια Μακεδονία δημιουργεί μια οντότητα, μια εθνότητα και μια γλώσσα, οι οποίες, όπως τα έχει πει πολύ καλά και ο συνάδελφος κ. Μπαμπινιώτης, δεν είναι μακεδονικές, αλλά είναι ιδιώματα λαβο-σερβο-βουλγάρικα, τα οποία όμως δημιουργούν την αίσθηση μιας ενότητας. Και αυτή η ενότητα, η οποία είναι χωρισμένη σε βορρά και σε νότο, κάποια στιγμή μπορεί να θελήσει να αποκτήσει μια ενιαία οντότητα. Ναι. Είτε γιατί οι ίδιοι θα το επιδιώξουν, είτε γιατί κάποιοι κακοί σύμμαχοι, οι οποίοι θέλουν να φτιάξουν συνθήκες πολιτικής στα Βαλκάνια, θεωρήσουν ότι αυτή η οντότητα θα τους βοηθούσε σε έξοδο στο Αιγαίο ή σε βάσεις στα Βαλκάνια. Οπότε λέτε η Ένωση Κεντρών είναι πολύ κοντά σε αυτό που περιγράφεται ως διάθεση απέναντι στη Συμφωνία των Πρεσπών. Η άποψή σας για τον κύριο Λεβέντη, έτσι η πρώτη σας επαφή, η αρχική συνεργασία? Είναι ένας έντιμος άνθρωπος, ο οποίος έχει ξεκάθαρες θέσεις ως προς αυτά τα ζητήματα τα οποία σας ανέφερα. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει, μάλιστα, θα έλεγα, σε κάποια σημεία σύγχρονες αντιλήψεις, γιατί όταν ζητάει τη μείωση των βουλευτών, αυτές είναι οι αντίστοιχες σύγχρονες ευρωπαϊκές αντιλήψεις, οι οποίες θέλουν να γίνουν και στην Ευρώπη. Μειώνουν τους βουλευτές για να μπορούν να είναι πιο ευέλικτοι σαν ομάδα δουλειάς και να μην έχουμε κρούσματα ανθρώπων οι οποίοι βγάζουν πολλά χρήματα σε βάρος του κόσμου, ο κόσμος κακοπερνάει και οι κύριοι βουλευτές καλοπερνάνε. Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω ότι θα μας δοθεί ευκαιρία να τα πούμε ξανά και ξανά. Θέλω θερμά να ευχαριστήσω για αυτή την συνομιλία που είχαμε, να ευχηθώ καλή δύναμη, καλή επιτυχία, και νομίζω θα τα πούμε ξανά και ξανά, κύριε Δαβέτα. Σας ευχαριστώ θερμά. Διότι εκτιμώ ιδιαίτερα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια που γνωριζόμαστε, εκτιμώ ιδιαίτερα την δημοσιογραφική σας διοντολογία. Να είστε καλά. Και την ποιότητα τη δημοσιογραφική. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Δαβέτα. Να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια σας, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Δημοσθένης Δαβέτας, υποψήφιος ευρωβουλευτής με την Ένωση Κεντρών. Το ξαναλέω, ένας διακεκριμένος.